αγάπη ξεχασμένος. Ύστερα από τόσα χρόνια εγώ σ' αγαπώ ακόμα. Κι ήρθα για να σε βρω πάλι σου νησιού μας τα ακρογιαλί. Της ακρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιαϊδά, μ' ανάψες φωτιά και γιαϊδά, της ακρογιαλιάς νεράιδα. Λασιθιώτες και χανιώτες, καστρίνοι και ρεθεμιώτες, πως παντερεύεσαι μου λένε και για το καημό μου κλαίνε. Της ακρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιαϊδά, της ακρογιαλιάς νεράιδα. Τέτοια αγάπη πιστεμένη, το πίσω μα δεν κρυγαίνει. Κι όμως είναι πια για σένα περασμένα ξεχασμένα. Της ακρογιαλιάς νεράιδα. Μ' ανάψες φωτιά και γιαϊδά, μ' ανάψες φωτιά και γιαϊδά, της ακρογιαλιάς νεράιδα. Πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο, το τραγούδισες και ωραία. Αυτό είναι λίγο πιο οπωσδήποτε στα μέτρα της φωνής σου, σου βγαίνει πιο καλά και δεν ανεβοκατεβάζεις οκτάδες. Η φωνή σου είναι πάρα πολύ καλή. Χωρίς να θέλω ότι υστερείς τη λύρα. Είσαι πολύ καλό γεράρι, είσαι τεχνική. Ευχαριστώ. Για την ηλικία σου είναι. Εγώ είπα, έχω βγάλει δύο, το Σεβαστάκι και σένα. Εγώ πιστεύω ότι εκπροσωπείτε με. Μπορώ να πω με πολύ μεγάλες πρόπτικες τη γενιά τη δικιά σας, στις νεαρούς. Αυτά τα 13χρονα, 15χρονα, μέχρι και 20 χρονών και πιστεύω ότι το μέλλον θα με δικαιώσει και εμένα, αν λέω σωστά. Πιστεύω ότι θα γίνεις πάρα πολύ καλό γυράρης, όχι πως δεν είσαι και τώρα, αλλά θέλει δουλειά. Παίζεις 5 χρόνια λίρα. Έτσι. Η τεχνική που έχεις, ας πούμε, εμείς στην ηλικία δική μας δεν είχαμε τίποτα. Εσείς έχετε και τα μέσα βέβαια τώρα και ακούτε κασέτες, έχετε, μπορείτε να μάθετε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μαθαίναμε εμείς, γιατί δεν είχαμε τα μέσα. Αλλά βλέπω, ας πούμε, ότι έχει μια στόφα για μεγάλο γυράρι. Και βεβαίως και η φωνή σου που είναι ολόσαστη και προβλέπω ότι η φωνή σου εκεί που θα κατασταλάξει θα είναι ένα μεγάλο ατού για σένα, Μιχάλη. Ξέρω, προσπαθώ. Βέβαια, φέρω τεράστια ευθύνη διότι είμαι ακόμα πολύ μικρός και πρέπει να προσέχω το τι παίζω και πώς παίζω. Διότι εντάξει, λέμε να εξελίξουμε τη μουσική μας, αλλά όχι σε κάποια όρια μέσα. Βλέπω ότι πατάς τα παραδοσιακά ακριβώς χωρίς να ξεφεύγεις έτσι από τις γραμμές
τις παραδοσιακές. Δηλαδή δεν βάζεις πράγματα, κάνεις μοντέρνο παίξιμο, αλλά δεν βάζεις περιτά πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στην κριτική μουσική. Το τραγούδι το έπαιξες πάρα πολύ καλά, εμένα μ' άρεσε. Μπορώ να σου πω ότι είναι από τις καλύτερες εκτελέσεις που έχω ακούσει εγώ. Χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, ούτε να πάρω τα μυαλά σου αέρα. Πιστεύω ότι είσαι συναισθαλμένο παιδί και ξέρεις, έχεις βάλει στόχους πιστεύω στη ζωή σου. Φυσικά. Θα πρέπει να πηγαίνεις στο σχολείο. Ναι, είμαι μαθητής της πρώτης ηλικίου. Είσαι μαθητής της πρώτης ηλικίου. Μάλιστα. Βεβαίως το σχολείο είναι σχολείο, το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, βέβαια. Όμως εκεί θα έχεις και τις ώρες σου να μελετήσεις όλα, θα τελειώσει το σχολείο σου και πιστεύω ότι στη μουσική θα πας πάρα πολύ καλά.